Πού οφείλεται μια άλλη απορία, ερωτά. Η παρησία. Ωραία, με δύο ρο, θαυμάσαι και, και υπάρχει και υπογράμμιση. Δηλαδή, με ποια αλαπάθη συνδέεται και πώς μπορούμε να την καταπολεμήσουμε. Η παρησία είναι δύο πράγματα, και αρετή και κακία. Γι' αυτό λέμε στην Θεία Λειτουργία, λέμε, Κύριε, να σε αποκαλέσουμε πατέρα με τα παρησίας. Και αμέσως αρχίζει να λέει ο λαός, Πάτερ ημών ο εν της ουρανής. Να σε αποκαλέσουμε πατέρα με τα παρησίας. Γιατί αυτή η παρησία περιέχει την πίστη. Μας είπες ότι είσαι πατέρας μας. Λοιπόν, και εμείς με παρησία, με θάρρος δηλαδή, σε αποκαλούμε πατέρα. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιέσαι το όνομά σου κλπ. Αυτή είναι η καλή παρησία. Ακόμη η παρησία καλή είναι αυτή που είχαν οι μάρτυρες. Όσοι ομολογούν Χριστόν. Ομολογούν με τα παρησίας των Χριστών. Είναι η καλή παρησία. Και η οποία είναι επιζητητέα. Πρέπει να έχουμε αυτή την παρησία. Τώρα να δούμε την κακή παρησία. Η κακή παρησία ποια είναι? Είναι το να έχεις αφθάδεια, ξεδιάντροπος να είσαι και λοιπά. Δηλαδή να μιλάς εκεί που δεν σε σπέρνουν, να φυτρώνεις εκεί που δεν σε σπέρνουν, να μιλάς εκεί που δεν σου εδόθη ο λόγος, να πετιέσαι και ό,τι άλλο. Αυτή είναι η κακή παρησία και είναι ενοχλητική, είναι κακή, αδιάντροπη. Οι πατέρες λένε για αυτή την κακή παρησία το εξής, ότι όπως ο Λίβας κατακαίει τα Σπαρτά, έτσι και η παρησία κατακαίει την ψυχή. Δεν την αφήνει πραγματικά να αναπτυχθεί. Γι' αυτό πρέπει πολύ να προσέξουμε την μεν κακή παρησία, αν μέσα μας την έχουμε, να την περιστέλλουμε, να τη μαζεύουμε μέχρι να την εξαφανίσουμε. Να αναπτύξουμε όμως την αγαθή, την καλή παρησία, προκειμένου να πούμε την αλήθεια, προκειμένου να ομολογήσουμε τον Χριστό, προκειμένου να επικαλεστούμε τον Θεό Πατέρα. Προσέξτε, συνήθως αυτές οι δύο παρησίες, η καλή και η κακή, μπερδεύονται. Και τι κάνουμε? Μπορεί να ομολογούμε τον Χριστό σε κάποιον συνομιλητή μας και ταυτόχρονα να μπαίνει και η κακή παρησία να τον ευρίζουμε. Όπως κάνουμε πολλές φορές στους, όταν μιλάμε με έναν αιρετικό, με έναν αντιτιθέμενο που έχει άλλη γνώμη κτλ. Λέμε την αλήθεια και ταυτόχρονα μιλάμε και άσχημα. Εδώ οι δύο μορφές παρησίας μπερδεύονται. Πρέπει να τις ξεχωρίσουμε και να μην είναι παρά μόνο η αγαθή παρησία. Αυτά και για την απορία αυτή.